Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αργύρη Τσουβελέκη. Ο κύριος Τσουβελέκης είναι αναπληρωτής καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουβελέκη. Γεια σας. Πώς πάτε, πώς πάει το Πανεπιστήμιο? Το νοσοκομείο στην Πάτρα πάει πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 COVID κλινικές. Υπάρχει ένα ισοζύγιο αυτή τη στιγμή μεταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων, οπότε μπορούμε και ανταποκρινόμαστε με ικανοποιητικά και ελεγχόμενα. Καλό είναι αυτό, καλό μου ακούγεται, διότι λέγαμε ότι όταν τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές ενδεχομένως τα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουν μια απότομη έξαρση. Προς το παρόν τουλάχιστον και χτυπάμε ξύλο, δεν τη βλέπουμε, έτσι δεν είναι? Είναι οι πρώτες προβλέψεις, αλλά κρατάμε ένα μικρό καλάθι γιατί αναμένεται να ανοίξει παραπάνω η κοινωνία με τα σχολεία. Σωστό. Οπότε κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ, αμυγός επιστημονικό, είναι οι ευεργετικές επιδράσεις του εμβολίου. Mm-hmm. Δηλαδή, βρισκόμαστε στον ίδιο κυλιόμενο μέσο όρο, να το πω πιο απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Τον ίδιο ημερήσιο όρο κρουσμάτων, σύνολο κρουσμάτων, δηλαδή περίπου 3-3.500 κρούσματα την ημέρα με αυτά του Απριλίου και του Μαρτίου που ήταν στο τρίτο κύμα, αλλά αντίθετα είμαστε στο 1/3 των νοσηλιών, στο 1/3 των διασωληνώσεων και, και επίσης είμαστε και επίσης στο 1/3 των θανάτων. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία ακόμα και με το 57% της εμβολιαστικής κάλυψης. Καταλαβαίνετε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα σε βάση θεωρητικά βέβαια μοντέλα, αλλά αρκετά αξιόπιστα, αν είχαμε ένα επιπλέον 10% εμβολιασμένων, 1 εκατομμύριο δηλαδή επιπλέον, οι διασωληνωμένοι θα ήταν 100. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό, πώς θα τους εμβολιάσουμε? Βλέπετε ότι έχουν φρενάρει τα πράγματα, πάνε πολύ αργά. Βλέπω δηλαδή... Έχουν φρενάρει, ναι, υπάρχουν. Ναι. Αυτό δεν είναι μόνο βέβαια στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκά. Μεγαλύτερο ποσοστό βέβαια είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχουμε μειωμένη ανταπόκριση στην εκστρατεία της πυθούς και επίσης υπάρχει ένα ισχυρό αντιεμβολιαστικό κίνημα. Νομίζω ότι υπάρχει όμως ένα ποσοστό 15 με 20% αυτού του κόσμου που μπορεί να μεταστραφεί η άποψή του γιατί δεν είναι αρνητές του εμβολίου, είναι απλά σκεπτικιστές, δεν είναι φανατικοί εναντίον των εμβολίων για διάφορους λόγους του καθένας, αλλά είναι περισσότερο... Φοβούνται δηλαδή. Φοβούνται, υπάρχει μια φοβία. Άρα με μια υποχρεωτικότητα, ας πούμε, θα μπορούσαν πολύ περισσότεροι να εμβολιαστούν χωρίς να αρνούνται. Κοιτάξτε, αυτό το μέτρο το είδαμε στους υγειονομικούς. Ναι. Οι υγειονομικοί, βλέπετε, είδατε πόσοι μεταστράφησαν οι απόψεις τους περί υποχρεωτικότητας. Μόλις έγινε υποχρεωτικό το εμβόλιο και μπήκαν οι αναστολές εργασίας σε εφαρμογή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει πρώτα εμείς σαν υγειονομικοί να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Βλέπετε ότι υπάρχουν μερίδες ανθρώπων, υγειονομικών, οι οποίοι είναι ανθίσταται πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Εκεί στην Πάτρα πόσο προσωπικό έχει τεθεί σε αναστολή, κύριε Τζουβελέκη? Κοιτάξτε, στην αρχή ήταν περίπου 440 άτομα στο νοσοκομείο του Ρίου, μπορώ να σας απαντήσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. 440 άτομα και αυτή τη στιγμή μπήκαν σε αναστολή 180. Οπότε καταλαβαίνετε περίπου... Πάνω τους μισούς, ναι. Πήγαν τελευταίο καιρό και εμβολιάστηκαν. Πίστηκαν, ναι. Γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κατατάξουμε τον υγειονομικό, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κατατάξουμε τον υγειονομικό, ο οποίος βιώνει την πανδημία με όλες τις επιβλαβείς της δράσης των άνθρωπων στην κοινωνία αυτή τη στιγμή εδώ και 1,5 χρόνο, να τον κατατάξουμε στη θέση του διστακτικού πολίτη. Δηλαδή, όταν το βλέπεις, το ζεις βιωματικά, δεν μπορεί να έχει τις ίδιες φοβίες και την ίδια άγνοια με αυτή που ενδεχομένως να έχει ένας απλός πολίτης. Μα όμως τι είναι αυτό, είναι θέμα παιδείας? Τι είναι δηλαδή, γιατί ο νοσοκομιακός αυτός βλέπει τους ανθρώπους να πεθαίνουν δίπλα του, μέσα στο νοσοκομείο, επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν πάει να υποεμβολιαστεί? Και όχι μόνο αυτό. Τα έχουν μαζί του και οι συνάδελφοί του, γιατί έχουν κοπεί όλες οι άδειες. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες καλά-καλά στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω στο δικό σας αν λειτουργεί κανονικά. Αλλά χτες είχαμε αναστολή χειρουργείων σε ένα άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, το Αρετέιο, που έχει γίνει χαμός. Γι' αυτό λέμε ότι το εμβόλιο είναι ευθύνη, ατομική ευθύνη, κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη. Δεν είναι μόνο αλληλεγγύη προς τον ευάλωτο, προς τον ευπαθή, τον οποίο νοσηλεύεις και στον οποίο πρέπει να έχεις ένα επιπλέον λόγο να εμβολιαστείς για αυτόν τον άνθρωπο. Και όχι να σκεφτείς μόνο τον εαυτό σου, όποια φοβία και να έχεις, αλλά είναι και συναδελφικότητα.
πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου υπάρχει μια συσταγωγικά με τις αναστολές εργασιών, γυρνάει μπούμεραν και φτάνουμε στο σημείο να το εμβόλιο να έχει μια τιμωρητική διάθεση για τους εμβολιασμένους υγειονομικούς, mm-hmm. οι οποίοι λειτουργούν πλέον χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, υπερβαίνουν το καθήκον τους. Λοιπόν, και αυτό γιατί έχουν βγει σε αναστολή οι ανεμβολίες. Ευτυχώς το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά, είναι κοντά νομίζω το 17% που είναι με τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νοσοκομείο του Ρίου τώρα λειτουργεί κανονικά ή αναγκαστήκατε κι εσείς να περικόψετε κάποιες λειτουργίες? Δεν έχουμε περικόψει λειτουργίες ακόμα, αλλά λειτουργούμε με προσωπικό το οποίο έχει μεταφερθεί σε διάφορα πόστα που ενδεχομένως να μην είναι της αρμοδιότητάς του ή της εμπειρίας του. Δηλαδή έχει μεταφερθεί νοσηλευτικό προσωπικό π.χ. σε μονάδες COVID χωρίς να έχει την απαραίτητη εμπειρία, γιατί ήταν σε άλλες μονάδες. Αυτές οι ανακατατάξεις γενικά και οι αλλαγές περιβάλλοντος θέλουν χρόνο για να αφομοιωθούν και να προσαρμοστούν. Οπότε προς το παρόν είναι εύρυθμη η λειτουργία, χωρίς να έχουμε περικόψει λειτουργίες και κυρίως χωρίς να έχουμε περικόψει χειρουργία. Γιατί πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο για αυτή τη στιγμή με ανοιχτή την κοινωνία, προσέξτε ποια είναι η διαφορά του τετάρτου με το τρίτο πανδημικό κύμα. Σας είπα για ένα τέταρτο πανδημικό κύμα, το οποίο είναι ηπιότερο στην έκτασή του και στη δυναμική του με βάση τα τωρινά δεδομένα λόγω του εμβολίου, όμως είναι κύμα το οποίο είναι με ανοιχτή την κοινωνία. Άρα θα έχουμε πολλές παράπλευρες απώλειες, πολλά non-COVID, πολύ περισσότερα non-COVID περιστατικά από ό,τι στο τρίτο όπου η κοινωνία ήταν κλειστή. Χειρουργία, τραύματα, τροχαία ατυχήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλοί θα πληρώσουν το μάρμαρο ενδεχομένως από μια κακή εμβολιαστική, μια ανεπαρκή εμβολιαστική κάλυψη. Και βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι... Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν πήγαιναν στο νοσοκομείο γιατί φοβόντουσαν λόγω COVID, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να πηγαίνουν. Αναγκαστικά και βγαίνει έξω, οπότε παίρνει το αυτοκίνητό σου, πηγαίνει σε μια βόλτα, μπλέκει ένα ατύχημα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Σπά το πόδι σου, οπότε πα στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει χειρουργείο ή δεν μπορούν να σε νοσηλεύσουν. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή εργασία δεν θα πληρωθούν, Όχι. Είναι, δηλαδή υπάρχουν αποφάσεις αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Εφαρμόζονται, έχουν εφαρμοστεί. Υπάρχει όμως και η δεύτερη ευκαιρία την οποία έδωσε ο Υπουργός και είπε ότι όποιος θα κάνει... Αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Στη δεύτερη ευκαιρία, τουλάχιστον στο νοσοκομείο σας, γιατί δεν μπορείτε να ξέρετε για άλλα, υπάρχουν πρόσωπα που έστω και αν έχασαν την προθεσμία τώρα λένε θα πάω να το κάνω γιατί βλέπω ότι είναι αποφασισμένη και η πολιτεία. Υπάρχουν ακριβώς. Άρα έχουμε την ελπίδα να μειωθεί και άλλο ο αριθμός αυτών που είναι τεθεί σε αναστολή. Έχουμε την ελπίδα και πρέπει να τονίσουμε ότι αρχίζουν και καταρρύπτονται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όλοι οι μύθοι περί εμβολίων. Δηλαδή έλεγε κάποιος εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι μεταδίδουν το ίδιο. Βγαίνουν επιστημονικές μελέτες που καταρρύπτουν ακόμα και τις πρώτες μελέτες που βγήκαν που λέγανε ότι εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι μεταδίδουν το ίδιο. Δεν μεταδίδουν το ίδιο. Πολύ περισσότερο μεταδίδουν οι ανεμβολίαστοι για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα και μάλιστα οι εμβολιασμένοι, ακόμα και αν βγουν θετικοί, έχουν νεκρό υγικό φορτίο, το οποίο είναι εξασθενημένο από τα αντισώματα του εμβολίου. Δηλαδή, γι' αυτό και περνούν λιγότερο βαριά την νόσηση. Mm-hmm. Αυτό είναι επίσης μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Ότι δεν είναι μόνο η διασπορά, που ας πούμε ότι μπορεί να μην έχει ανασταλεί πλήρως λόγω των εμβολίων, γιατί σου είπε το εμβόλιο ότι εγώ θέλω 80% εμβολιαστική κάλυψη για να πετύχω την αναστολή της διασποράς. Το έκανες, δεν το έκανες. Όχι. Αυτό όμως που έχει πετύχει το εμβόλιο, παρά την μειωμένη εμβολιαστική κάλυψη, είναι η βαριά νόσηση, η μείωση του θανάτου. Λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή ότι το εμβόλιο μειώνει και τις επιπλοκές μιας βαριάς νόσησης. Ακόμα και αν εγώ σε βγάλω ζωντανό από τη μονάδα COVID. Μπορεί να πας σπίτι με μια βαριά νόση που θα σου αφήσει κατάλοιπα για μια ολόκληρη ζωή. Το πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και να μην σκέφτεται μόνο τις πιθανές μακροχρόνιες επιπλοκές ενός εμβολίου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζουβελέκη για τη συζήτηση που είχαμε και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αργύρης Τζουβελέκης, αναπληρωτής καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και διευθυντής της κλινικής COVID στο Ρίο.